εκεί, στην στρατηγική σημασία στην εργασία, ανάμεσα στα τρία μέρη, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Θα έχουμε τη χαρά να επαναλάβουμε μια παρόμοια στρατηγική σημασία στην εργασία, αυτή τη φορά και με το Ισραήλ, το Γενάρη στη Λευκοσία. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και η Κύπρος γίνονται παράγοντες σταθερότητας, συνεργασίας για την προκοπή και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Και σε μια περίοδο που η περιοχή μας είναι αποσταθεροποιημένη, η Ελλάδα και η Κύπρος γίνονται ο πόλος σταθερότητας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και θετικό. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει και στις προσπάθειες που κάνετε για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την εξέβρεση μιας δίκαιης λύσης, βιώσιμης λύσης, που θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα στην περιοχή και θα δώσει τέλος στην 40χρονη και πλέον κατοχή του Βόρειου Κομματικού της Κύπρου. Σας καλωσορίζω και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Φράζω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο κυρίως του κυπριακού λαού, γιατί αυτή την περίοδο οι διμερείς διαβουλεύσεις μας όσον αφορά την επίλυση του κυπριακού και τη σημαντική συμβολή που η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σε τομείς όπως οι εγγύησεις, παραδείγματος χάρης, ένας αναχρονιστικός θεσμός, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν πρόκειται να πω ότι οτιδήποτε δημόσια που αφορούν τον διεξαγόμενο διάλογο, όχι γιατί άλλο, αλλά πιστεύω ότι αυτή την ώρα η επικέντρωση πρέπει να είναι στην ουσία και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουμε και όχι στον δημόσιο διάλογο πάνω στα μεγάλα εθνικά θέματα, αρκεί να υπάρχουν οι κοινές αρχές, αξίες και η κοινή επιδιωκόμενη στόχη, και εδώ υπάρχει πλήρης ταύτιση. Ταυτόχρονα όμως να εκφράσω και την ικανοποίηση μου, γιατί η τρίτη στη συνέχεια τριμερής συνάντηση με την Αίγυπτο και η διακήρυξη των Αθηνών εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας με τις γείτονες χώρες και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει και μια διεύρυνση, αυτό δεν μπορώ να το πω δημόσια, αλλά θα το πω κατηδίαν, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψή μου στην Ιορδανία, που δημιουργεί κάποιες άλλες δυναμικές συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι η άριστη συνεργασία που μέχρι σήμερα είχαμε, όχι απλά θα συνεχίσει, αλλά θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή, έτσι ώστε από κοινού να διαδραματίσουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουμε. Και πάλι ευχαριστώ και εύχομαι ότι καλύτερο στις προσπάθειες που καταβάλλετε για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που η Ελλάδα αντιμετωπίσει.